cena, problema, referimento, valeu que esquece-me da parte que queria. Στην παραμονή των 10 παρθένων ο Κύριος παρουσιάζει τον εαυτό του ως νυμφίο μας. Το κάνει διότι εξ αρχής ως δημιουργός μας μας έπλασε όμοιος με τον εαυτό του, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση δική του. Αυτός, ο δεσμός μας, με τον πλαστουργό μας, παρουσιάζεται στη γραφή με την εικόνα της συζυγικής ζωής του νυμφίου και της νύμφης ψυχής. Γιατί ο Θεός ονομάζει την ψυχή μας νύμφη? Την ονομάζει νύμφη διότι την έχει μνηστευτεί ως Θεός Λόγος. Η σχέση αγάπης που είχαμε από τη δημιουργία μας με τον Θεό ήταν αραβόνας και πρόγευση αιώνιας κοινωνίας που θα ακολουθούσε. Όταν όμως οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, αρνήθηκαν τον νυμφίο τους και τον έδιωξαν από τη ζωή τους. Πήραν διαζύγιο από Αυτόν. Γι' αυτό και η ανθρωπότητα πλέον ήταν μιχαλίδα. Οι άνθρωποι απαρνήθηκαν τον αγαθό νυμφίο και εγκατέστησαν στη ψυχή τους τον εχθρό διάβολο. Παραδόθηκαν έτσι θεληματικά σε φρικτή κόλαση και αργοπέθαιναν, ώσπου ο δημιουργός τους, ο αληθινός νυμφίος τους, ο ωραίος χάρη παρά τους ιούς των ανθρώπων, κατέβηκε στη γη ως άνθρωπος για να ενωθεί και πάλι μαζί τους με τον καθένα μας. Πώς όμως μπορούσε να γίνει αυτό? Η εικόνα του δημιουργού μας είχε μέσα μας αμαυρωθεί. Οι ψυχές μας είχαν διαφθαρεί. Πώς μπορούσε ο Άγιος Θεός να ενωθεί με αυτές που ήταν κατάστηκτες από την αμαρτία? Έπρεπε πρώτα να καθαριστούν, να γίνουν άγιες ωραίες. Αυτό το έργο εργάστηκε ο ενανθρωπίσας Θεός μας, σηκώνοντας στους δικούς του ώμους τη δική μας αμαρτωλότητα. Το έκανε κυρίως εκείνες τις συγκλονιστικές και κοσμοσωτήριες ώρες της Μεγάλης Παρασκευής. Εκεί πάνω στο ξύλο του Σταυρού, ο Θεάνθρωπος νυμφίος μας, το ωραιότερο και αγιότερο πρόσωπο του κόσμου, για να μας ξαναδώσει τη χαμένη μας ωραιότητα, πήρε πάνω του τη δική μας ασκήμια. Φορτώθηκε εκείνος τις δικές μας αμαρτίες. Όπως το είπε αιώνες πριν ο προφήτης Ισαΐας, ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας παρουσιάζει τον Κύριο να φλέγεται από την αγάπη Του για την νύμφη, την Εκκλησία και να λέει «Και αν ακόμη χρειαστεί να εμπνιστώ, να ραπιστώ, ακόμη και αν ανεβώ στο Σταυρό, ακόμη και το να σταυρωθώ, δεν θα το αποφύγω, προκειμένου να κερδίσω την νύμφη», και την κέρδισε. Μέσα από τη φρικτή εκείνη ατίμωσή του, ο Κύριος εργάστηκε τη δική μας ανάπλαση. Με το αίμα και το νερό που έτρεξε από την Αγία του πλευρά, μας ανέπλασε. Στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος και μας ενώνει και πάλι μαζί του. Ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία Του, λέει ο Απόστολος Παύλος, και παρέδωσε τον εαυτό Του σε θάνατο για χάρη της, ώστε να την αγιάσει καθαρίζοντάς την με το λουτρό του ύδατος του βαπτίσματος, προκειμένου να την παρουσιάσει ως νύμφη Του άμμωμη και ένδοξη, χωρίς κανένα σπήλο ή ρητίδα. Αγάπησε ο Κύριος την Εκκλησία Του ως σύνολο. Αγάπησε όμως με την ίδια αγάπη και το καθένα μας, την καθεμία ψυχή ξεχωριστά. Τη Μεγάλη Εβδομάδα θα δούμε και πάλι τον νυμφίο της Εκκλησίας μας. Πόσοι όμως από μας θα κατανοήσουμε ότι ο πληγωμένος Κύριος μας θέλει να είναι ναι, ποθεί ο Κύριος να ενωθεί με μας, με μας που τον προδώσαμε και απομακρυνθήκαμε από την αγάπη Του. Ιδιαιτέρως λοιπόν τις Άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος να τις ζήσουμε με μετάνοια και συντριβή, για να μην μείνουμε έξω του νυμφώνος Χριστού. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να καθαρίσει με το τίμιο αίμα Του την άσχημη μορφή μας, να καθαρίσει τη βρωμιά της ψυχής μας και να μας αξιώσει να ζήσουμε τα άχραντα πάθη Του με συνέστηση και βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα έκανε για μας. Τον νυμφίον αδελφοί αγαπήσομε, και με συγκίνηση ιερή θα τον υποδεχθούμε στα βάθη της υπάρξεώς μας
για να μας αναστήσει σε νέα ζωή και να μας αξιώσει να εισέλθουμε μαζί Του στους ουράνιους γάμους σε αιώνια κοινωνία αγάπης. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι, ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος, δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλήγων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Ο Θεός.